face to face μαζί σας. Σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη πάθηση την οποία θα συζητήσουμε, η οποία είναι αιμορροίδες. Πάρα πολλοί κόσμος έχει πάρει τηλέφωνο και γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη θεραπεία των αιμορροίδων. Ποια είναι η θεραπεία λοιπόν? Είναι λέιζερ. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο συζητιέται η πάθηση και φυσικά και η θεραπεία. Έχουμε καλεσμένο λοιπόν το top ιατρό για τις αιμορροίδες, τον Γενικό Χειρουργό, τον κύριο Αλκιβιάδη. Αλκιβιάδης λοιπόν Παπάς, ο οποίος θα μας μιλήσει σήμερα. Είστε και καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάκτορ. Συγγνώμη, και διδάκτορ, αλλά είστε και βασικά καθηγητής και διευθυντής χειρουργικής κλινικής και όχι μόνο. Έχετε κάνει πάρα πολλά χειρουργία. Μόνο με αυτό έχουμε πάθει σοκ. 6.000 χειρουργία στα λέιζερ. Ισχύει αυτό, κύριε Παπά? Ισχύει, βεβαίως. Πώς... Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η πάθηση των αιμορροίδων δυστυχώς είναι πάρα πολύ συχνή. Από εκεί προκύπτει και ο αριθμός 6.000. 6.000 είναι τα τελευταία 5-6 χρόνια. 5 χρόνια. Έτσι. Σύνολο δηλαδή, έχετε κάνει περίπου μέσον όρο 1.200 το χρόνο. Ακόμα, πάρα πολλά χειρουργία. Περίπου εκεί. Συνέχεια χειρουργείτε, κύριε Παπά, τι άλλο κάνετε? Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι ασχολούμαι αποκλειστικά με τη ιατρική, με τη χειρουργική και λίγο χρόνο η οικογένειά μου. Λοιπόν, οι αιμορροίδες είναι... Σας καλέσαμε σήμερα γιατί έχετε καθιερώσει τη μέθοδο. Έχετε καθιερώσει τη μέθοδο με λέιζερ και συγκεκριμένα εσείς είχε εισαχθεί συγκεκριμένη μέθοδος, η δική σας μέθοδος, που μπορεί και να πάρει και την ονομασία σας κάποια στιγμή. Η αιμορροπλαστική με λέιζερ ξεκίνησε στην Ευρώπη περίπου το 2007-2008. Στην Ελλάδα αρχίσαμε να εφαρμόζομαι από το 2010. Είναι μια καινούρια τεχνική, αλλά πολλά υποσχόμενα. Μετά τον υπέρηχο που χρησιμοποιούσαμε περίπου για 2 δεκαετίες, από το 1994, έρχεται πλέον το λέιζερ να δώσει λύσεις και να αντιμετωπίσει όλες τις αδυναμίες που είχε ο υπέρηχος. Να ξεκινήσουμε λίγο με τις αιμορροίδες. Πάμε να πούμε τι ακριβώς είναι. Δεν είναι πάθηση. Οι αιμορροίδες είναι μια δομή, ένα μέρος από το σώμα μας. Σωστά. Υπάρχει στο τελευταίο τμήμα του εντέρου, κάτω-κάτω, σε 2 επίπεδα. Γι' αυτό μιλάμε για εξωτερικές αιμορροίδες και εσωτερικές. Αυτές που είναι έξω από το έντερό μας λέγονται εξωτερικές. Λίγο πιο πάνω, στα 2 εκατοστά περίπου εσωτερικά, λέγονται εσωτερικές. Όπως βλέπουμε, στην ουσία, τι είναι? Είναι αγγειακά πλέγματα. Είναι πολλά σωληνάκια και σακουλίτσες μικρές με αίμα που δημιουργούν κυκλικά στο δακτύλιό μας, στον προκτό μας, στεφάνια. Σαν στεφανάκι με πολλά σωληνάκια. Αυτό είναι οι αιμορροίδες. Είναι φυσιολογικό να τις έχουμε. Γεννιόμαστε με αιμορροίδες. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αιμορροίδες. Όταν μιλάμε όμως στην καθημερινή μας γλώσσα αιμορροίδες, συνήθως εννοούμε παθολογικές αιμορροίδες, προβληματικές αιμορροίδες. Εδώ θέλω να πω ότι οι αιμορροίδες μας όντως στη διάρκεια της ζωής εξελίσσονται, δεν μένουν σταθερές. Δεν μένουν φυσιολογικές πάντοτε. Σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για πολλές αιτίες που θα τις πούμε, οι αιμορροίδες γίνονται παθολογικές. Ξεκινούν να δημιουργούν προβλήματα, πολλές διάφορες ενοχλήσεις στον άνθρωπο. Να πούμε πόσο συχνές είναι οι ενοχλήσεις αυτές. Θα έλεγα ότι πρόβλημα με τις αιμορροίδες θα έχει περίπου 1 στους 2 ανθρώπους στη διάρκεια της ζωής. Τόσο συχνά. Τόσο συχνά. Στην Ελλάδα όμως βλέπουμε όλο και περισσότερο. Έχει σχέση και με τη διατροφή μας. Στην Ελλάδα έχει σχέση με τη διατροφή, έχει σχέση με τον τρόπο ζωής, με το άγχος, με την καθημερινότητα. Είναι επίσης και έχει και υπόβαθρο κληρονομικό. Άρα έχουμε αιμορροίδες, από ό,τι φαίνεται, σαν λαός. Έχουμε προδιάθεση να πάθουμε αιμορροίδες. Οπότε τα αίτια μπορούμε να πούμε, ένα είναι η διατροφή. Τα βασικά αίτια, αν θέλουμε να τους δώσουμε και σαν ποσοστία κατηγοριοποίηση, είναι η κληρονομικότητα. Άρα το υπόβαθρο που έχουμε κάποια στιγμή να πάθουμε αιμορροίδες είναι ο τρόπος ζωής, η διατροφή μας, η δυσχυλιότητα, η καθημερινότητά μας, ο τρόπος ζωής σημαίνει η καθιστική ζωή και το άγχος, το στρες. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στο να έχουμε μια όχι καλή εξέλιξη στις αιμορροίδες μας. Επίσης, παίζει ρόλο και η υγιεινή της περιοχής και διάφορα φάρμακα είναι παράγοντες που επηρεάζουν λιγότερο. Κύριε Παπά, τα συμπτώματα όμως ποια είναι? Αναφερθήκατε εσωτερικά και εξωτερικά. Ίσως πιθανόν υπάρχουν και κατηγορίες. Έχει ακριβώς έτσι. Πολύ καλά το λέτε. Άλλες ενοχλήσεις δημιουργούν οι εξωτερικές αιμορροίδες, άλλη εικόνα δηλαδή στον ασθενή, άλλες ενοχλήσεις και άλλη εικόνα έχουν εσωτερικές αιμορροίδες. Συνήθως οι εσωτερικές αιμορροίδες είναι αυτές οι οποίες μας προκαλούν αιμορραγία. Έχουμε απώλεια αίματος από το έντερό μας στην τουαλέτα. Πολλές φορές το αίμα είναι λίγο, είναι σταγόνες. Κάποιες άλλες φορές όμως, που
οι αιμορροίδες είναι πιο μεγάλες, έχουμε μεγάλη απώλεια αίματος. Mm-hmm. Έχουμε ασθενείς να έρχονται στον γιατρό με πολύ χαμηλό αιματοκρίτη, 20 ή 25. Ξεκινάει να ζαλίζεται πλέον ο άνθρωπος και τότε απευθύνεται στον γιατρό. Οι βασικές όμως ενοχλήσεις στην καθημερινότητα είναι κνησμός στην περιοχή, αίσθημα συμφόρησης καύσου στην περιοχή γιατί διωγγώνονται αιμορροίδες, πόνο πολλές φορές και η απώλεια αίματος που πλέον είναι από τα πιο επικίνδυνα και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάντοτε. Τώρα, υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει κάποιος να αποφύγει, να μην πάθει ποτέ αιμορροίδες, να μην είναι ένα στάδιο άτομο. Βεβαίως. Όπως είπαμε, πέραν από την κληρονομικότητα που δεν μπορούμε να την αλλάξουμε, οι άλλοι παράγοντες βέβαια μπορούν να επηρεαστούν. Θα έλεγα τρία βασικά πράγματα που μπορούν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους να κάνουν και να βοηθήσουν στο να υπάρχει μια βραδύτερη εξέλιξη στην αιμορροιδοπάθεια. Το πρώτο, το βασικότερο είναι η διατροφή. Άρα, φροντίζουμε να έχουμε μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες, σε νερό, τόσο ώστε να πηγαίνουμε τουαλέτα καθημερινά με πιο εύκολο τρόπο, να μην ζοριζόμαστε, άρα να μην έχουμε αυτό που λέμε δυσκυλιότητα. Mm-hmm. Το δεύτερο σημαντικό είναι οι συνήθειες τουαλέτας. Να μην καθόμαστε στην τουαλέτα πολλή ώρα. 5 λεπτά, maximum 10, είναι ένας χρόνος πάρα πολύ καλός για να ολοκληρωθεί η κένωσή μας, η αφόδευση. Πολλοί κάθονται και διαβάζουν και ξεχνούν. Δυστυχώς, ναι, παλιότερα εφημερίδες, τώρα τα τάμπλετ και είναι από τους βασικούς παράγοντες. Να το τονίσουμε αυτό λοιπόν. Ο χρόνος στην τουαλέτα, αν δεν είναι απαραίτητος, να μην είναι 5 λεπτά αρκετός, maximum 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Το τελευταίο που θα έλεγα είναι η υγιεινή της περιοχής. Άρα μετά τις κενώσεις μας, πάντοτε, όταν υπάρχουν συνθήκες, να πλαινόμαστε με μπόλικο νεράκι, κατά προτίμηση χλιαρό. Έτσι επηρεάζεται θετικά η λειτουργία της όλης περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, τα συμπτώματα τα οποία παραπονιέται ο ασθενής και θα οδηγηθούν στο ιατρείο σας, ποια είναι αυτά? Συνήθως οι ασθενείς για αρκετά χρόνια θα καθίσουν και θα υπομείνουν πολλά προβλήματα. Δεν θα έρθουν αμέσως. Ένα μικρό ποσοστό είναι που θα έρθουν με την πρώτη ενόχληση, που θα δουν πρώτα σταγόνες αίμα ή θα έχουν κάποια συμφόρηση καύσος και θα έρθουν στο γιατρό. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων έρχονται πλέον στο γιατρό όταν οι αιμορροίδες είναι σε μια προχωρημένη φάση. Έχουν εξελιχθεί αρκετά. Mm-hmm. Άρα τότε έχουμε πρόπτωση. Κάθε φορά που γίνουν τουαλέτα αυτοί οι άνθρωποι, οι αιμορροίδες έρχονται έξω, βγαίνουν από το έντερο. Κάθε φορά. Στο τέλος, χρειάζεται να βοηθήσουν με το χέρι για να γίνει η ανάταξή τους, να εισχωρήσουν εντός του εντέρου, mm-hmm. ή να καθίσουν σε κάποια καρέκλα, κάποιο σκληρό αντικείμενο, αρκετή ώρα, ένα μισάωρο, ή να ξαπλώσουν στο κρεβάτι για να επανέλθουν στη θέση τους. Oh. Άρα, έρχονται στο γιατρό συνήθως όταν υπάρχει μεγάλη εξέλιξη σε αιμορροίδες, μεγάλο βαθμό αιμορροιδοπάθεια και η καθημερινότητά τους αλλοιώνεται σε μεγάλο βαθμό. Μιλάμε τότε ότι έχουμε άλλο επίπεδο ζωής, άλλη ποιότητα ζωής. Δυστυχώς δεν το θέλουμε αυτό. Εσείς δηλαδή, θα ήταν πολύ προτιμότερο. Όταν είναι στην αρχή, έτσι, το πρώτο στάδιο είναι καλύτερα να κάνουμε. Όχι πρώτο στάδιο, αλλά όταν ξεκινά να έχουμε ενοχλήσεις στην περιοχή του προκτού και βλέπουμε ότι οι αιμορροίδες μας έρχονται προς τα έξω, προπίπτουν, είναι καλά να απευθυνόμαστε στον γιατρό. Να δίνουμε τότε μια λύση οριστική. Αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Γι' αυτό η αιμορροπλαστική που λέμε, θα μιλήσουμε αργότερα, είναι από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Mm-hmm. Έρχεται και επεμβαίνει ακριβώς σε μορφές προχωρημένες αιμορροιδοπάθειας, που οι προηγούμενες τεχνικές δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές. Mm-hmm. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι οι ασθενείς, αυτό που πρέπει να έχουν στο νου τους πάντοτε, είναι να μην αφήνουν την εμφάνιση αίματος χωρίς διερεύνηση. Όταν βλέπουμε αίμα στην τουαλέτα, απαραίτητα πρέπει να πάνε στο γιατρό τους, να γίνεται διερεύνηση, να ξέρουμε από πού είναι το αίμα. Πώς γίνεται η διάγνωση? Η πιο αθώα απώλεια αίματος είναι από τις αιμορροίδες. Mm-hmm. Ας υπάρχει μικρή απώλεια αίματος, το θέμα είναι να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η απώλεια είναι από αιμορροίδες. Γιατί τα συμπτώματα από κάτι είναι παρεμφερή και για καρκίνο παχαίως εντέρου. Και πολύποδες, καρκίνους, να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Άρα η απώλεια αίματος πρέπει πάντοτε να διερευνάται. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για τη διάγνωση. Πώς ακριβώς γίνεται αυτή η διάγνωση? Είναι κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις που πρέπει να κάνει ο ασθενής? Η διάγνωση είναι απλή. Συνήθως σε μορφές προχωρημένες αιμορροιδοπάθειας τη διάγνωση την έχει βάλει ήδη ο ασθενής. Γιατί βλέπει καθημερινά το τι υποφέρει, πόσο υποφέρει και βλέπει τις αιμορροίδες να προεξέχουν, να έρχονται έξω. Η πιο απλή εξέταση για τη διάγνωση της αιμορροιδοπάθειας είναι η προκτοσκόπηση. Mm-hmm. Έρχονται στο γιατρείο. Ο γιατρός με μια απλή εξέταση, με ένα προκτοσκόπιο απλό, βλέπει τα πρώτα εκατοστά του εντέρου, maximum 5 έως 10, και έτσι βλέπει το μέγεθος των αιμορροίδων. Θέλω επίσης να τονίσω ότι το μέγεθος των πραγματικών αιμορροίδων δεν μπορεί ο γιατρός να το εκτιμήσει εκείνη τη στιγμή στο γιατρείο του. Περισσότερο το εκτιμάει ο ασθενής όταν κάθεται στην τουαλέτα.
Άρα η διάγνωση είναι η εξέταση από τον γιατρό, η κλινική εξέταση της περιοχής, αλλά και το ιστορικό του. Αυτό που ο ασθενής αναφέρει στον γιατρό. Βιώνει. Τώρα, σε ποιο στάδιο όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει ο ασθενής να πάει στον γιατρό? Δηλαδή, μπορεί στην αρχή να πει να το κάνουμε συντηρητικά. Υπάρχουν και θετικά φάρμακα που μπορεί να αποφύγει και βότανα και διάφορα. Έτσι ακριβώς. Η αιμοροειδοπάθεια, πέρα από τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε μεγάλη απώλεια αίματος, είναι μια πάθηση ακίνδυνη. Δεν διατρέχει κάποιον άλλο κίνδυνο. Δεν μας εξελίσσεται ποτέ σε κακοήθεια. Mm-hmm. Άρα, ο ασθενής αυτό θα πάει στον γιατρό του όταν βλέπει ότι αλλοιώνεται σημαντικά η ποιότητα ζωής. Για μένα, κριτήριο είναι ακριβώς αυτό. Όταν με ρωτά ασθενής, γιατρέ, πότε πρέπει να φτιάξουμε, να διορθώσουμε τις αιμορροίδες, η απάντησή μου είναι όταν πλέον θα βαρεθείτε να ζείτε με το πρόβλημα. Γιατί πολλοί άνθρωποι συνηθίζουν, θεωρούν αυτό που συμβαίνει μια φυσιολογική κατάσταση, mm-hmm. γιατί εξελίσσεται σιγά-σιγά, προσαρμόζονται σε αυτές τις συνθήκες και έρχονται στον γιατρό όταν βλέπουν ότι δεν πάει άλλο. Πιστεύω ότι είναι λάθος. Όταν διορθώνουν τις αιμορροίδες και ζουν ένα άλλο επίπεδο ζωής, τότε καταλαβαίνουν το πόσο μεγάλο λάθος έκανα μέχρι τότε και πόσο έχουν υποφέρει άδικα. Όταν βλέπουμε ότι υποχωρούν μετά από 2-3 μέρες, εκεί τι γίνεται, ποιο στάδιο θεωρείτε ότι είναι αυτό? Συνήθως αυτό που συμβαίνει να έρθουν αιμορροίδες και να υποχωρήσουν άμεσα είναι όταν έχουμε πάθηση σε εξωτερικές αιμορροίδες που έχουμε κάποιες θρομβώσεις. Δεν υποχωρεί τόσο άμεσα, αλλά μέσα στις 20 μέρες, ένα μήνα, η θρόμβωση υποχωρεί 100%. Απορροφάται από τον οργανισμό. Άρα, ενώ έχουμε με τις πρώτες μέρες μια επώδυνη κατάσταση, διογκωμένες οι αιμορροίδες που σε εκείνη τη φάση νομίζω ο ασθενής έχει τετάρτου βαθμού, σιγά σιγά στις επόμενες μέρες ξεκινάει και αυτό υποχωρεί. Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για στάδιο αιμορροειδοπάθειας. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για θρομβώσεις, είναι μια οξία κατάσταση. Τις περισσότερες φορές υποχωρεί από μόνη της. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που η θρόμβωση είναι πολύ μεγάλη, είναι εκτεταμένη σε όλο το δακτύλιο, mm-hmm. άρα και η ταλαιπωρία του ασθενή είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να περιμένει αρκετές μέρες, μία-δύο εβδομάδες μέχρι να υποχωρήσει. Σωστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις υποχρεωνόμαστε να τις αντιμετωπίσουμε χειρουργικά. Είναι λίγες περιπτώσεις όμως. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε τότε για τη θεραπεία. Ποια ακριβώς είναι η θεραπεία και αν η θεραπεία είναι διαφορετική ανάλογα το στάδιο που βρίσκεται ο ασθενής. Σωστά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πλέον τις αιμορροίδες δεν πρέπει να τις αφαιρούμε. Όπως είπαμε, οι αιμορροίδες είναι μια φυσιολογική δομή. Άρα υπάρχουν για κάποιο λόγο στην περιοχή. Τις χρειαζόμαστε. Τις χρειαζόμαστε. Η βασική τους λειτουργία είναι στην εγκράτεια. Οι αιμορροίδες λειτουργούν εσωτερικά, σαν μικρά μαξιλάρια, κάθονται επάνω στο σφιχτήρα μας και έτσι διασφαλίζουν την εγκράτεια της περιοχής. Να μην έχουμε απώλεια υγρών ή αερίων από το σφιχτήρα μας. Έχει παρατηρηθεί ότι στις παλαιότερες τεχνικές, στην αφαίρεση των αιμορροίδων, ακόμη και σε άρτια χειρουργία, είχαμε σαν αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια διαρροή, απώλεια από την περιοχή. Mm-hmm. Γιατί είχαν αφαιρεθεί οι αιμορροίδες. Δημιουργούνται διαδρόμοι κατά μήκος του προκτού μας με ολόδι ιστό, και οι οποίοι συμβάλλουν στο να μην μπορεί ο σφιχτήρας να λειτουργήσει φυσιολογικά και να διασφαλίσει την εγκράτεια. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει ποτέ να αφαιρούμε τις αιμορροίδες. Είναι λάθος. Και το σημαντικότερο είναι ότι μπορούν να διορθωθούν εύκολα. Ποια είναι η σύγχρονη λοιπόν? Η πιο επώδυνη κατάσταση στην περιοχή του προκτού, να σας πω, είναι η αφαίρεση των αιμορροίδων. Είναι και ο βασικός λόγος που οι ασθενείς σήμερα ακόμη δεν πάνε στον γιατρό. Έχοντας υπόψη τους από παλαιότερους ασθενείς, συγγενείς, φίλους, ότι είχαν υποφέρει πάρα πολύ μετά από την αφαίρεση, λένε καλύτερα είμαι έτσι. Άρα αποφεύγουν να πηγαίνουν στον γιατρό. Εδώ θέλω να τονίσω ότι αυτό πλέον έχει αλλάξει ριζικά. Δεν έχει καμία σχέση η αντιμετώπιση των αιμορροίδων πριν 20 χρόνια με αυτό που κάνουμε σήμερα. Είναι πολύ εύκολη, είναι ανώδυνη και είναι πολύ αποτελεσματική. Άρα, αυτό που θέλω να πω στους ασθενείς, στους ανθρώπους που έχουν αιμορροίδες, να μην κάθονται να υποφέρουν και να υπομένουν αυτή την ταλαιπωρία την καθημερινή. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όσο νωρίτερα γίνεται, γιατί έτσι θα διασφαλίσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Παλαιότερα, κύριε Παπά, υπήρχαν και τα ταμπού. Υπήρχε ταμπού για την περιοχή, ενώ υπάρχουν κομπές όπως η δική μας που ενημερώνει τον κόσμο και ότι υπάρχουν εύκολες λύσεις. Η δεύτερη αιτία που ξανά κρατάει αρκετό κόσμο μακριά από τον γιατρό είναι το ταμπού της περιοχής. Ότι ντρέπεται να πάει στον γιατρό. Ακριβώς αυτό που λέγαμε. Μα δυστυχώς, γιατί το σώμα μας είναι ενιαίο. Δεν υπάρχει ντροπή για το σώμα μας. Είναι λάθος. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε για τη θεραπεία. Αυτή τη σύγχρονη λοιπόν θεραπεία. Μάλιστα. Είναι χωρίς χειρουργία. Θεωρείται χειρουργείο? Είναι μια μικροχειρουργική. Mm-hmm. Θεωρείται χειρουργική γιατί επεμβαίνουμε στο σημείο. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν αφαιρούμε.
Δεν κόβουμε ιστό, δεν αφαιρούμε τις αιμορροίδες, αλλά σκοπός μας είναι να τις επαναφέρουμε σε μια φυσιολογική κατάσταση. Εδώ να τονίσω ότι δύο στοιχεία έχει η παθολογία των αιμορροίδων. Το πρώτο το βασικό είναι ότι διωγγώνονται. Περνώντας τα χρόνια, σιγά σιγά αυτές οι μάζες που είπαμε, αυτά τα σωληνάκια, τα σακουλάκια που υπάρχουν εκεί κάτω, διωγγώνονται, μεγαλώνουν σε μέγεθος. Το δεύτερο βασικό είναι ότι ξεκινάνε και μετακινούνται. Από εσωτερικά έρχονται σιγά σιγά προς τα έξω. Άρα προπίπτουν, παθαίνουν πρόπτωση. Σωστά. Στόχος μας πλέον της θεραπείας είναι να διορθώσουμε αυτά τα δύο βασικά στοιχεία. Να μειώσουμε τον όγκο των αιμορροίδων, να τις συρρυκνώσουμε και δεύτερον, να τις πάμε ξανά στη θέση τους. Να κάνουμε αυτό που λέμε ανάρτηση. Οπότε τεχνική αυτή πώς λέγεται. Άρα η εφαρμογή του λέιζερ πετυχαίνει ακριβώς αυτούς τους δύο στόχους. Πρώτον το βασικό, να μειώσει, να συρρυκνώσει σημαντικά αυτή τη μάζα την αγιακή, άρα τον όγκο των αιμορροίδων. Και το δεύτερο, δημιουργώντας ουλώδη ιστό στο πίσω μέρος, ακριβώς πίσω από το έντερό μας, εκεί που είναι αιμορροίδες, να τις επαναφέρει, να τις κολλήσει στην ουσία εσωτερικά. Αιμορροιδοπλαστική λοιπόν, η τεχνική αυτή. Η τεχνική λέγεται αιμορροιδοπλαστική. Τι ακριβώς γιατί είναι, ακριβώς, και βάζουμε να βλέπουμε και ένα βίντεο. Γιατί ακριβώς σκοπός μας είναι να διορθώσει. Γι' αυτό και λέγεται αιμορροιδοπλαστική. Δεν είναι να κόψει, να αφαιρέσει, να διορθώσει, να επαναφέρει σε φυσιολογική μορφή και όγκο τις αιμορροίδες. Μάλιστα. Έχουμε μια φώτο η οποία. Να μας λοιπόν, επαναλύσετε λιγάκι. Είναι αρκετά διευκρινιστική η εικόνα που βλέπουμε. Το λέιζερ είναι μια οπτική ίνα. Έρχεται έξω από τον προκτό μας, δίπλα από τον προκτό μας στο δέρμα, εισχωρεί παράλληλα με το έντερο, χωρίς να μπει εσωτερικά, να μην καταστρέψει καθόλου εσωτερικά το έντερό μας, δεν το αγγίζει και φτάνει στο σημείο που είναι οι αιμορροίδες. Έξω από τις αιμορροίδες έρχεται και εκπέμπει ενέργεια, θερμική ενέργεια, η οποία προκαλεί αυτό που λέμε συρρύκνωση. Όλα αυτά που βλέπετε, τα μικρά σακουλάκια, τα μπλε, είναι αιμορροίδες και σκοπός μας είναι αυτά να τα μικρύνουμε σημαντικά. Έτσι, πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Συρρύκνωση, άρα μικραίνουν οι αιμορροίδες, όλο αυτό που έχει διωγγωθεί και προβάλλει μες στο έντερο, μέχρι που έρχεται έξω, μικραίνει πάρα πολύ. Αυτή η συρρύκνωση συνήθως πετυχαίνεται σε μεγάλο βαθμό την ίδια στιγμή. Αυτό άρα, είναι πολύ ένα 50-60% το βλέπουμε εκείνη τη στιγμή ότι αυτός ο όζος, ο αιμορροιδικός όζος, έρχεται και μικραίνει. Οπότε και τα συμπτώματα μειώνονται. Σε βάθος όμως ενός με δύο μήνες, αυτό μικραίνει πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι ότι η εφαρμογή του λέιζερ σε αυτό το επίπεδο πίσω από το έντερό μας δημιουργεί αρχικά μια ήπια φλεγμονή η οποία εξελίσσεται με την όρους ιατρικής, με φαγοκυτάρωση και τα υπόλοιπα δημιουργώντας ένα ουλώδη ιστό που κολλάει αυτό το τμήμα των αιμορροίδων στο υπόλοιπο τείχωμα του εντέρου και έτσι δεν το αφήνει να μετακινείται. Έτσι πάμε στην τουαλέτα από την επόμενη μέρα, δεν βλέπουμε πλέον τις αιμορροίδες μας, ενώ είχαμε μεγάλες αιμορροίδες που για χρόνια που τις πρόκναμε να πάνε μέσα και ξαφνικά την επόμενη μέρα δεν τις ξαναβλέπουμε. Το σημαντικότερο πλέον που έχουμε πλεονέκτημα σε σχέση και με το λέιζερ είναι ότι μπορούμε να επέμβουμε με το λέιζερ ακριβώς επάνω στο πρόβλημα, επάνω στις αιμορροίδες. Εστιάζουμε ακριβώς στην περιοχή. Εκεί που είναι το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέρα από την αφαίρεση, βέβαια έτσι, να επέμβουμε επάνω στο αιμορροιδικό πλέγμα. Ο υπέρηχος πάει πιο ψηλά, εντοπίζει τα σωληνάκια του αίματος, έτσι με σκοπό δένοντας τα σωληνάκια που τροφοδοτούν, μειώνει τη τροφοδοσία. Έχει όμως το βασικό μειονέκτημα είναι ότι σύντομα, 6 μήνες έως 2 χρόνια, ο οργανισμός δημιουργεί καινούρια αγγεία. Οπότε έρχονται και παίρνουν όλη την κυκλοφορία τα καινούρια, τα νέα αγγεία που δημιουργούνται, έτσι έρχεται ο όγκος των αιμορροίδων ξαναδημιουργείται. Γι' αυτό ένα μεγάλο ποσοστό με την προηγούμενη τεχνική υποτροπιάζει. Οπότε εδώ τώρα όμως είναι οριστικό και μόνιμο το αποτέλεσμα. Η πιο μόνιμη θεραπεία είναι αυτή, είναι η εφαρμογή του λέιζερ. Οι υποτροπές που έχουμε είναι ελάχιστες, 2-3%, και αυτό δεν είναι υποτροπές, άρα μπορεί κάποιοι ασθενείς να χρειάζονται μια συμπληρωματική θεραπεία. Επίσης, βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η θεραπεία αυτή, επειδή δεν καταστρέφει, η περιοχή είναι άθικτη σε όλο το μήκος της, μπορούμε άνετα μετά από 1-2 χρόνια σε κάποιον ασθενή που δεν έχει κλείσει 100% το πλέγμα να πάμε να κάνουμε μια δεύτερη θεραπεία. Και αυτό σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Να τονίσουμε λοιπόν τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου. Ένα είναι ότι λιγότερο ποσοστό υποτροπίασης. Ακριβώς. Πολύ λιγότερο ποσοστό υποτροπών. Άρα είναι η πιο πολύ αποτελεσματική θεραπεία, οριστική θεραπεία. Είναι ασφαλέστατη θεραπεία. Δεν έχουμε αιμορραγίες, δεν έχουμε τραύμα.
Μπορώ να σας πω εδώ ότι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αντιπυκτικά φάρμακα για διάφορα άλλα προβλήματα, όπως καρδιολογικά προβλήματα, είναι η μόνη θεραπεία στην οποία δεν χρειάζεται να κόψουμε τη θεραπεία αυτή. Άρα εφαρμόζουμε το λέιζερ, έχοντας τον ασθενή υπό αντιπυκτική αγωγή. Τώρα θα ρωτήσουμε οι βαθμοί. Είπατε ότι υπάρχουν διάφοροι βαθμοί, από το 1 στο 5, στο 4. Θεραπεύουν όλους τους βαθμούς? Θεραπεύονται όλοι, εννοείται. Το 1 είναι η χειρότερη. Πρώτη βαθμού αιμορροδοπάθεια είναι σχεδόν φυσιολογική κατάσταση. Okay. Γιατί είπατε 4 πριν, όταν. 1 έως 4. Ναι. Άρα εξελίσσεται. Δευτέρου βαθμού είναι όταν υπάρχει μια ήπια διόγκωση και ξεκινάει ο ασθενής να έχει κάποια συμπτώματα, μικρή απώλεια αίματος ή κνησμό στην περιοχή. Mm-hmm. Το 3 είναι όταν ξεκινάει και έρχεται έξω το πλέγμα. Το βλέπουμε. Το 4 είναι όταν βγαίνει έξω το πλέγμα και ο ασθενής πρέπει να βοηθήσει με το χέρι του να κάνει ανάταξη. Διαφορετικά μένει έξω. Οπότε είτε λίγο είτε πολύ λίγο, είτε η ανάταξη, πολύ. Η βαθμολογία είναι η ίδια. Είναι, ναι, δηλαδή τρίτο, τέταρτο στάδιο. Ακριβώς έτσι είναι. Και ας είναι και πολύ λίγο, δεν είναι ότι είναι πρώτος βαθμός. Όταν έχουμε πρόπτωση, έχουμε προχωρημένο στάδιο. Το λέιζερ έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτές τις προχωρημένες μορφές αιμορροιδοπάθειας. Στις ήπιες μορφές εφαρμόζεται και εφαρμόζεται πολύ εύκολα και το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο σίγουρο. Mm-hmm. Αλλά ακόμη και στις πιο προχωρημένες μορφές, το λέιζερ έρχεται να μας βοηθήσει εκεί ακριβώς που δεν είχαμε άλλους τρόπους. Γιατί κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μεγάλες οι αιμορροίδες που ακόμη και η αφαίρεσή τους είναι δύσκολη. Μάλιστα. Το λέιζερ μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες μορφές αιμορροιδοπάθειας. Τώρα, να ρωτήσουμε λιγάκι για τον τρόπο. Θα έρθουν σε κλινική ή θα έρθουν στο ιατρείο σας? Πού ακριβώς γίνεται? Η θεραπεία είναι αρκετά εύκολη. Η διάρκεια της είναι περίπου 15 λεπτά. Γίνεται σε ιατρείο ή γίνεται σε νοσοκομείο? Σε κλινική. Σε κλινική. Τώρα, έρχονται ασθενείς το πρωί και φεύγουν το μεσημέρι. Η αναισθησία είναι μέθη. Δεν γίνεται γενική αναισθησία. Η μέθη είναι ένα μέρος της γενικής αναισθησίας. Πονάει, αισθάνεται κάτι? Λοιπόν, έρχεται το πρωί. Ανώδυνη. Γίνεται η θεραπεία περίπου ένα τέταρτο. Κάθεται περίπου ένα 2 ώρο με 3 ώρο ξανά στο δωμάτιό του για να περάσει η ζαλάδα που έχει από τη μέθη. Mm-hmm. Και στο μεσημέρι είναι έτοιμος να αποχωρήσει από το σπίτι. Ανώδυνη, πονάει, δεν πονάει? Είναι ανώδυνη θεραπεία. Εντελώς. Ανώδυνη, τι εννοούμε? Η λήψη, ας πούμε, παυσίπονου δεν χρειάζεται. Σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί να πάρουμε ντεπών. Mm-hmm. Ένα μικρό ποσοστό, λιγότερο από 10%, θα χρειαστεί να πάρουν ντεπών ή κάποιο άλλο παυσίπονο. Αυτή θεωρείται μια ανώδυνη θεραπεία. Να μην νομίσουμε ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα ο ασθενής. Είναι απόλυτα λογικό ότι θα καταλάβει την επόμενη ενόχληση. Μέρα, θα έχει ενόχληση, θα νιώθει πιθανόν ακόμη και εσωτερικά μια πίεση, mm-hmm. γιατί οι μεγάλες αιμορροίδες δεν συρρυκνώνονται αμέσως. Μένουν μέσα μεν, αλλά θέλουν λίγες μέρες σιγά σιγά να συρρυκνωθούν. Όλα αυτά όμως για τον ασθενή, ο οποίος υποφέρει αρκετό καιρό, είναι ανώδυνο. Τώρα, οι οδηγίες που δίνετε στον ασθενή, ποιες είναι? Μπορεί να καθίσει, πρέπει να ξαπλώνει, μπορεί να περπατήσει, πότε ασθενής, μπορεί? Ο ασθενής, φεύγοντας από το νοσοκομείο, μπορεί να κάνει τα πάντα ελεύθερα. Δεν έχει τραύματα στην περιοχή, άρα πάει σπίτι του να κάνει το μπανάκι του, την επόμενη μέρα να πάει στη δουλειά του. Όπως σας είπα, λίγες οι περιπτώσεις που θα χρειαστεί να πάρει κάποιο ήπιο παυσίπονο για να αισθάνεται πιο άνετος. Την επόμενη μέρα θα πάει στην τουαλέτα. Ο μεγάλος φόβος των ασθενών είναι η πρώτη ημέρα που θα πάνε τουαλέτα. Θέλω να τονίσω ότι τελικά δεν πονάει στην τουαλέτα. Για κάποιο λόγο? Φοβούνται μήπως πονέσουν. Ενώ δεν πονάνε. Δεν πονάνε καθόλου. Δεν υπάρχει πόνος μετά τη θεραπεία με το λέιζερ. Θα πηγαίνουν στην τουαλέτα τους, θα πηγαίνουν στη δουλειά τους, θα πηγαίνουν στην καθημερινότητά τους όπως το έχουν προγραμματίσει. Τώρα, η αιμορροειδοπλαστική μπορεί να λύσει όλες τις κατηγορίες αιμορροειδών? Το λέιζερ και η αιμορροειδοπλαστική είναι ένα μέσο. Σημασία έχει ο γιατρός να μελετήσει τον ασθενή συνολικά, να δει το πρόβλημά του που υπάρχει στην περιοχή, οπότε να δώσει μια λύση που ταιριάζει σε αυτόν. Ακόμη και η εφαρμογή του λέιζερ δεν είναι η ίδια σε όλους τους ασθενείς. Δηλαδή? Μπορεί να συνοδεύεται, οι αιμορροίδες να συνοδεύονται από ραγάδα δακτυλίου, να συνοδεύονται από σιρήνια, να συνοδεύονται από μικρά πολυποδάκια εσωτερικά. Mm-hmm. Άρα το βασικό είναι για τον γιατρό να γνωρίζει την περιοχή και να φροντίζει να δώσει λύση οριστική σε όλα τα προβλήματα που έχει ο ασθενής. Δηλαδή, αν πάμε να διορθώσουμε τις αιμορροίδες και δεν διορθώσουμε τη ραγάδα, ο ασθενής θα πάει σπίτι του και θα συνεχίσει να πονάει. Γίνονται όμως και τα δύο ταυτόχρονα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ξανά με το λέιζερ, αλλά άλλη εφαρμογή. Την ίδια μέρα? Εννοείται. Τον ίδιο χρόνο. Τον ίδιο χρόνο. Να προσθέσουμε 5 λεπτά επιπλέον. Οπότε 15 και 5, 20 λεπτά έχει ξεπερδέψει. Άρα το σημαντικό αυτό είναι να ξέρει ο ασθενής ότι θα πάει στο γιατρό και θα δώσει μια λύση οριστική και συνολική για τα προβλήματά του. Η έκφραση που λέω στον ασθενή είναι ότι θα πετύχουμε το σκοπό μας και το στόχο της θεραπείας αν θα πάψετε να ασχολείστε πλέον την περιοχή, αν την ξεχάσετε.
Αν έρθετε σε ένα-δύο μήνες και μου πείτε ότι γιατρέ, ξέχασα την περιοχή, δεν ασχολούμαι άλλο, σημαίνει ότι πετύχαμε. Και πετυχαίνουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 98%. Πετυχαίνουν σχεδόν όλοι. Όλοι. Ωραία, να τονίσουμε τότε πάλι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου με άλλες τεχνικές που έχουμε ακούσει γενικά, κύριε Παπά. Οι δύο βασικές τεχνικές που έχουμε σήμερα και αξίζει να συζητήσουμε είναι η προηγούμενη, που είναι ο υπέρηχος, απολύνωση και ανάρτηση των αιμορροίδων με υπέρηχο, με διάφορες ονομασίες εμπορικές δεν έχει σημασία. Η δεύτερη τεχνική είναι το λέιζερ. Και οι δύο είναι πολύ καλές. Το λέιζερ απλώς μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, πιο οριστικό, χωρίς υποτροπές και πιο ασφαλές. Δηλαδή, δεν μπορούμε με τον υπέρηχο να θεραπεύσουμε τις αιμορροίδες σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Δεν μπορούμε με τον υπέρηχο να επέμβουμε επάνω στο αιμορροϊδικό πλέγμα να το συρρυκνώσουμε. Ο υπέρηχος έρχεται, το λέιζερ μας δίνει αυτή τη δυνατότητα ακριβώς. Να επέμβουμε επάνω στο αιμορροϊδικό πλέγμα, να το κλείσουμε σε τέτοιο βαθμό που να μην ξαναγίνει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε με τον υπέρηχο να επέμβουμε χωρίς να σταματήσουμε τα αντιπυκτικά. Στα ασθενείς που κινδυνεύουν είναι δύσκολο. Mm-hmm. Με το λέιζερ μπορούμε. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι έχουμε μειώσει πάρα πολύ τα ποσοστά υποτροπών. 20% με τον υπέρηχο, 2% με το λέιζερ. Αρκετά μεγάλο ποσοστό. Ο ασθενής θέλει να νιώθει ότι θα πάει στο γιατρό, αλλά αυτό που θα κάνει θα του δώσει οριστική λύση. Δεν θα ασχοληθεί ξανά από ένα χρόνο, δύο, με την περιοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και καμιά φορά και ποτέ πια. Θέλω να πω ακριβώς. Θέλει να νιώθει ότι θα έρθει και η λύση θα είναι οριστική. Δεν θέλει να σκέφτεται ότι ξανά μετά από ένα χρόνο θα ξανακάνει και θα ξανακάνει το χειρουργείο. Σωστά. Άρα αυτό το εγγυόμαστε. Ότι θα έρθει και η θεραπεία θα είναι, πέρα από ότι είναι σύντομη, εύκολη, ανώδυνη, είναι οριστική. Μάλιστα. Τώρα, τι μπορούμε να πούμε στους τηλεθεατές μας, πώς μπορούν να προληφθούν οι αιμορροίδες, να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο να υπάρχουν? Για να μην φτάσουμε ποτέ είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Αλλά μπορούμε όντως να βοηθήσουμε πολύ. Π.χ. Τρία βασικά στοιχεία. Είναι αυτό που σας είπα. Φυτικές ίνες. Φυτικές ίνες. Άρα μειώνουμε τη δυσκολιότητα. Mm-hmm. Σαλάτες δηλαδή και... Σαλάτες, χόρτα, φρούτα, όσπρια, ολικής αλέσεως διατροφές. Αυτές έχουν φυτικές ίνες, να πάμε εύκολα. Mm-hmm. Μειώνουμε τα φαγητά που έχουν άμυλο. Το άμυλο και η πρωτεΐνη είναι οι δύο βασικά συστατικά τα οποία μας προκαλούν δυσκολιότητα. Άμυλο έχουν πέντε βασικές τροφές. Ρύζι, μακαρόνια, ψωμί, πατάτες, μπανάνα. Όλα τα καλά. Μειώνοντας, δεν λέμε να σταματήσουμε αυτές τις τροφές, αλλά μειώνοντας το άμυλο και την πρωτεΐνη και παίρνοντας περισσότερο φρούτα, σαλάτες, χόρτα, τροφές που έχουν φυτικές ίνες, τότε οι κενώσεις μας θα είναι πιο εύκολες, θα μειώσουμε πολύ τη δυσκολιότητα, άρα η πίεση που θα ασκείται στην περιοχή θα είναι πολύ μικρότερη. Η ζάχαρη γενικά, τα γλυκά. Τα γλυκά είναι καλά, τα τρώμε για άλλους λόγους. Για ποιους? Όχι για το έντερό μας. Γενικότερα δεν μας βοηθούν. Πέρα από το ότι έχουν και ιδιότητες καρκινογένεσης, αλλά παίρνουμε θερμίδες χωρίς, πολύ εύκολα, μαζικά, χωρίς κανένα λόγο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τι δεύτερο σημαντικό. Ναι, ναι. Είπαμε να μην κάθονται πολλή ώρα στην τουαλέτα. Επίσης, η πολλή ώρα στην τουαλέτα, το να διαβάζουμε εφημερίδα ή τάμπλετ, ασκεί μεγάλη πίεση, ώστε έτσι έρχεται όλη αυτή η κατάσταση, η αιμορροιδοπάθεια και εξελίσσεται πιο γρήγορα. Mm-hmm. Και τρίτον, να πλαινόμαστε μετά τις κενώσεις μας με μπόλικο νερά και χλιαρό, κατά προτίμηση. Τι συμβουλές λοιπόν θα δίνατε στους τηλεθεατές που πάσχουν από αιμορροιδοπάθεια? Οι ασθενείς που ήδη έχουν πρόβλημα με τις αιμορροίδες θα είναι καλά να μην το αφήσουν να εξελιχθεί, αλλά να δώσουν μια λύση. Οι λύσεις είναι δύο. Η πρώτη είναι συντηρητική. Προσέχοντας αυτά που είπαμε, mm-hmm. ενδέχεται να σταματήσουν ή να επιβραδύνουν αρκετά την εξέλιξη. Άρα η ποιότητά του. Η εξέλιξη δηλαδή είναι αναπόφευκτη. Είναι αναπόφευκτη μεν, αλλά σε άλλο βαθμό. Μπορεί να κάνει και χρόνια. Μπορεί να κάνει πολλά χρόνια. Mm-hmm. Άρα προσέχοντας, μπορούν να έχουν μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν κανένα χειρουργείο. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη προχωρημένο πρόβλημα και βλέπουν τις αιμορροίδες τους να έρχονται προς τα έξω, να ματώνουν, είναι καλύτερα να απευθυνθούν στον γιατρό ή να δώσουν μια οριστική λύση. Δεν αξίζει να ζουν με το πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι με τον κύριο Αλκιβιάδη Παπά. Face to face, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον προκτολόγο, ειδικός, είναι η ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού πλέον, προκτολόγος, τον κύριο Αλκιβιάδη Παπά. Είστε και διευθυντής χειρουργικής κλινικής και διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών. Ό,τι πιο ειδικός, έχετε κάνει 6.000 χειρουργία λέιζερ. Θεωρείτε χειρουργείο? Λέιζερ θεραπεία. Είναι θεραπεία μεν, αλλά γίνεται στο χειρουργείο, οπότε είναι ένα μικρό χειρουργείο. Λοιπόν, μιλήσαμε για τις αιμορροίδες, κύριε Παπά. Συγχαρητήρια κιόλας, γιατί να κάνει
κάποιος 6.000, σημαίνει αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, εξειδικεύεται ειδικά για τη συγκεκριμένη πάθηση και την περιοχή. Προκτολόγος λοιπόν. Ευχαριστώ. Πάμε να μιλήσουμε λίγο και για τα πυρηνικά συρρίγγια. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι? Λοιπόν, όπως και οι αιμορροίδες είπαμε είναι μια συχνή πάθηση, έτσι και τα συρρίγγια δυστυχώς είναι λιγότερα συχνά, αλλά πολύ δύσκολα για τον ασθενή. Το συρρίγγιο είναι ένα τούνελ. Φανταστείτε την περιοχή του προκτού μας, το έντερο. Έχουμε ένα τούνελ που ενώνει ένα στόμιο δίπλα στο εξωτερικό μέρος του προκτού μας με το έντερο. Mm-hmm. Άρα περνάει δίπλα από το έντερο και έρχεται και ενώνεται εσωτερικά. Αυτό λέγεται συρρίγγιο. Μάλιστα. Είναι μια σύραγγα, άρα ένα τούνελ. Έχουμε και ένα βίντεο να δείχνουμε παράλληλα, καθώς ακριβώς, μας το εξηγείτε, κύριε Παπά. Πώς δημιουργείται αυτό το τούνελ? Mm-hmm. Συνήθως, η αρχική του μορφή είναι ένα απόστημα. Ακριβώς όπως το βλέπετε, αυτό που δείχνουμε με το πορτοκαλί χρώμα, mm-hmm. είναι το απόστημα που δημιουργήθηκε δίπλα στο έντερό μας. Το απόστημα δημιουργείται, είναι μια λίμωξη. Άρα μικρόβια τα οποία εισχωρούν από το έντερο, περνάνε στο πίσω μέρος του τυχώματος, σε ειδικά σωληνάκια που έχουν οι αδένες της περιοχής, προκαλούν τη λίμωξη αυτή δίπλα στο έντερό μας. Ο λόγος που συμβαίνει είναι, πιστεύω, η άμυνά μας. Πολλές φορές στην καθημερινότητά μας αυτά τα μικρόβια κινούνται παλίδρομα μέσα στα σωληνάκια των αδένων. Δεν αναπτύσσονται πάντοτε. Είναι λίγες οι φορές που αυτά θα φτάσουν στο εξωτερικό μέρος του έντερου, στον αδένα, και θα αναπτυχθούν. Άρα θα προκαλέσουν αυτό που λέμε λίμωξη και σε συνέχεια απόστημα. Έχω παρατηρήσει ότι αυτό συμβαίνει συνήθως όταν η άμυνά μας, η άμυνα του οργανισμού, είναι πεσμένη. Άρα όταν η άμυνά μας δεν μπορεί να σκοτώσει αυτά τα μικρόβια, τους δίνει το δικαίωμα, το περιθώριο να αναπτυχθούν. Αν ξεκινήσει η ανάπτυξη, τότε είναι πολύ εύκολο, θα προχωρήσει και θα γίνει απόστημα. Το απόστημα είναι μια κοιλότητα με πίον δίπλα, παράλληλα δηλαδή, δίπλα στο έντερό μας. Έγινε αυτό, θα μεγαλώνει, αυτό είναι μια οξία κατάσταση, εξελίσσεται σύντομα σε λίγες ημέρες, 2-5 ημέρες, πολλές φορές με πυρετό, πάρα πολύ επώδυνο για τον ασθενή, έρχεται σιγά σιγά, μεγαλώνει τόσο που ή θα ανοίξει μόνο του και θα έχουμε αυτό που λέμε αυτόματη παροχέτευση, mm-hmm. ή θα απευθυνθούμε στον γιατρό που θα κάνει μια διάνοιξη για να ανοίξει, να παροχετευτεί, να φύγει το πίον. Να αναλύσουμε λιγάκι πώς δημιουργούνται αυτά τα συρρίγγια. Ακριβώς αυτό λέμε. Λοιπόν, άρα πρώτα δημιουργείται το απόστημα, εξέλιξη ενός αποστήματος είναι το συρρίγγιο. Το σημαντικό είναι να τονίσουμε εδώ ότι τα συρρίγγια, τα αποστήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά στην πρώτη τους φάση. Είναι λάθος να αφήνουμε ένα απόστημα να εξελίσσεται μόνο του, μέχρι να ανοίξει από μόνο του και να το αφήνουμε και να πούμε ότι έχουμε ιαθή. Όντως, η ρήξη ενός αποστήματος, η διάνοιξή του, μας ανακουφίζει. Νιώθουμε ότι εκείνη τη στιγμή τελείωσε το πρόβλημά μας. Για λίγες μέρες ακόμη θα τρέξουν λίγο πίον υγρό από το σημείο, αλλά δεν πονάμε. Άρα ο ασθενής αισθάνεται ότι έχει τελειώσει. Δυστυχώς όμως δεν τελείωσε. Θα δει ότι σύντομα, περνώντας ο πρώτος μήνας, ο δεύτερος, ο τρίτος, θα παραμείνει στο σημείο μια μικρή τρυπούλα, ένα στόμιο που θα συνεχίζει να βγάζει λίγο υγρό. Ή σε κάποιες περιπτώσεις πίον. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό το σημείο θα κλείνει, θα περνάνε λίγες μέρες, θα ξεκινάει να πονάει, να διωγγώνει, θα ξανανοίγει. Άρα δημιουργεί μικρά αποστήματα, ξανανοίγει. Αυτή είναι η συμπεριφορά των αποστημάτων. Άρα τότε έχει εξελιχθεί το απόστημα και έχει δημιουργηθεί το συρρίγγιο. Είναι καλά να μην το αφήνουμε αυτό. Άρα η σωστή αντιμετώπιση είναι όταν έχουμε απόστημα προκτού να απευθυνόμαστε στο γιατρό, να γίνεται η σωστή αντιμετώπιση, η οποία είναι διάνοιξη, ευρεία διάνοιξη και χειρουργικός καθαρισμός εσωτερικά σε όλο το τείχομο του αποστήματος. Αυτό θα μας μικρύνει πολύ τα ποσοστά που ένα απόστημα θα εξελιχθεί σε συρρίγγιο. Αν το αφήσουμε αυτόματα ανεξέλεκτο, το 80% θα γίνει συρρίγγιο. Αν το αντιμετωπίσουμε σωστά, ενδέχεται να μειώσουμε τα ποσοστά αυτά μέχρι 20%. Μπορεί να μην φτάσει καν εκεί. Τώρα, η διαφορά μεταξύ κύστη κόκκιγα και περιοδικά συρρίγγια ποια είναι? Σαν δομή είναι περίπου το ίδιο. Και τα δύο είναι συρρίγγια. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά. Άλλο το συρρίγγιο του προκτού που δημιουργείται από απόστημα, άλλο η κύστη του κόκκιγα. Το συρρίγγιο του προκτού ξέρουμε πώς δημιουργείται και γιατί δημιουργείται. Mm-hmm. Για την κύστη του κόκκιγα δεν γνωρίζουμε πώς δημιουργείται. Δεν έχει παρόμοια. Μπορούμε να πούμε καθιστική ζωή ή κάτι συγκεκριμένο. Μπορούμε να πούμε πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν να εμφανιστεί. Αλλά ποια είναι η πηγή της, γιατί έγινε, δεν το ξέρουμε. Κάνουμε υποθέσεις. Υποθέσεις ποιες είναι? Οι υποθέσεις είναι η μία ότι υπάρχει εγγενετής.
ένα έλλειμμα στην περιοχή, μια μικρή βλάβη, που στην εφηβεία εξελίσσεται και δημιουργεί αυτή την κιστούλα εσωτερικά κάτω από το δέρμα. Mm-hmm. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι κάποιο λάθος, κάποιο τριχοθυλάκιο αναπτύχθηκε λάθος. Οι τρίχες αυτές εσωτερικά δημιούργησαν σιγά σιγά τη φλεγμονή και την κοιλότητα που λέμε εκεί στο κόκκιγα. Καμία από τις δύο όμως δεν είναι σίγουρο, είναι απλή υπόθεση. Τα σιρήγγια, είπαμε, πώς δημιουργούνται ακριβώς? Τα σιρήγγια δημιουργούνται δίπλα στον προκτό μας. Mm-hmm. Είναι τούνελ, είπαμε, που ενώνουν το εξωτερικό μέρος του προκτού με το έντερό μας συνήθως. Ανάλογα με το μέγεθός τους και πόσο ψηλά πάνε παράλληλα με το έντερο, έχουμε και την κατηγοριοποίησή τους. Χαμηλά, μεσαία ή ψηλά. Μπορούμε να προλάβουμε τη δημιουργία αυτή? Μπορούμε. Όπως είπα, το σιρήγγιο δημιουργείται μετά από απόστημα. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε σωστά το απόστημα. Τότε μειώνουμε τα ποσοστά. Δεν είμαστε σίγουροι ποτέ. Μπορεί πάντοτε ένα απόστημα να εξελιχθεί σε σιρήγγιο. Αλλά κάνοντας τη σωστή αντιμετώπιση, αυτό που είπαμε, τη χειρουργική αντιμετώπιση, διάνοιξη και καθαρισμό πολύ καλό εσωτερικά, μειώνουμε πολύ τις πιθανότητες ένα απόστημα να εξελιχθεί σε σιρήγγιο. Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε για τη θεραπεία τότε, κύριε Παπά. Ποια ακριβώς είναι η θεραπεία για τα περιεδρικά σιρήγγια? Τα περιεδρικά σιρήγγια είναι πολύ πιο δύσκολα στην αντιμετώπιση τους. Όπως σας είπα, είναι σιρήγγια που είναι χαμηλά, τα οποία αντιμετωπίζονται σχετικά εύκολα με τις κλασικές τεχνικές. Είναι όμως σιρήγγια τα οποία είναι αρκετά ψηλά, τα οποία είναι πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν. Το ευχάριστο είναι την τελευταία πενταετία εφαρμόζουμε μια νέα τεχνική ξανά με λέιζερ, η οποία έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εδώ πραγματικά το λέιζερ μας δίνει λύση πάρα πολύ εύκολη και αποτελεσματική σε πολύ δύσκολη κατάσταση που δεν είχαμε άλλες λύσεις. Το λέιζερ είναι ξανά μια οπτική ίνα που μπαίνει παράλληλα, μπαίνει εσωτερικά στο σιρήγγιο. Mm-hmm. Η θεραπεία του τι είναι? Η καταστροφή του τυχόμοντος εσωτερικά των σιρήγγιων. Το φιλμ που δείχνει ακριβώς αυτή την εικόνα. Πώς το λέιζερ μπαίνει μέσα και υποχωρώντας από μέσα προς τα έξω, έρχεται και καίει, καταστρέφει το τείχομα του σιρήγγιου. Mm-hmm. Λοιπόν, το βασικό είναι στα σιρήγγια να τα θεραπεύσουμε, άρα να απαλλαγούμε από το σιρήγγιο χωρίς να καταστρέψουμε την περιοχή, χωρίς να καταστρέψουμε το σφιχτήρα. Οι παλιές τεχνικές αντιμετώπισης των σιρήγγιων, όπως η τεχνική του Ιπποκράτη, θα κατάστρεφε το σφιχτήρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κοπεί ο σφιχτήρας, κόβεται μεν σταδιακά και ένα μέρος υποτίθεται ότι ενώνεται, αλλά ποτέ αυτός ο σφιχτήρας δεν επανέρχεται και δεν λειτουργεί όπως ήταν. Ένα μεγάλο μέρος των ασθενών που τους αντιμετωπίζαμε με αυτή την τεχνική είχαν ακράτεια. Και η ακράτεια είναι μια σημαντική πάθηση, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, είναι μια αναπηρία των ασθενή. Άρα όλα τα τελευταία χρόνια η προσπάθεια. Σκοπός δεν είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα και να δημιουργήσουμε ένα άλλο. Τις τελευταίες δεκαετίες η προσπάθεια που γίνεται είναι να βρούμε καινούργιες τεχνικές διατηρώντας το σφιχτήρα μας, διατηρώντας φυσιολογική τη λειτουργία της περιοχής. Το λέιζερ μας δίνει αυτή τη δυνατότητα ακριβώς. Έτσι, πλέον η εμπειρία μας είναι αρκετά καλή. Θα έλεγα τα 5 χρόνια είναι σημαντικός χρόνος. Μπορούμε να το εμπιστευτούμε άνετα. Δεν έχουμε επιπλοκές. Είναι θεραπεία που την εφαρμόζουμε εύκολα, ανώδυνα για τον ασθενή και άφαβα, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα μας δημιουργήσει κάποιο άλλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και το σημαντικότερο, το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. 90% επούλωση. Τώρα, τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές που πάσχουν από τη συγκεκριμένη πάθηση? Από σιρήγγια του προκτού. Το πρώτο θα πήγαινε ξανά στο απόστημα, άρα στην πηγή του. Πάντα ξεκινάει ασθενείς, με απόστημα. Έτσι, όταν οι ασθενείς καταλάβουν ότι έχουν πρόβλημα στην περιοχή και το απόστημα δεν είναι μια κατάσταση που περνάει παρατήρητη. Mm-hmm. Είναι πολύ επώδυνη, διωγγώνει την περιοχή, μπορεί να έχουμε πυρετό, αλλά είναι μια κατάσταση αρκετά επώδυνη για τον άστρο. Mm-hmm. Τότε πρέπει να απευθύνεται στον γιατρό. Και είναι καλά να απευθύνεται σε ειδικό γιατρό ή σε νοσοκομείο που η λύση που θα του δώσουν θα είναι εξειδικευμένη. Είναι λάθος να γίνεται απλή διάνοιξη του αποστήματος εξωτερικά ιατρία και να διώχνουμε τον ασθενή στο σπίτι. Ναι, μεν νιώθει ανακούφιση και νιώθει ότι λύθηκε το πρόβλημά του, αλλά δεν είναι έτσι. Το πρόβλημα δεν λύνεται. Η σωστή αντιμετώπιση είναι η χειρουργική αντιμετώπιση στο χειρουργείο, κάνοντας ευρεία διάνοιξη και, όπως σας είπα, καθαρισμό των τυχωμάτων εσωτερικά του αποστήματος. Τότε οι πιθανότητες για σιρήγγιο είναι πολύ μικρές. Πάμε στην περίπτωση που έγινε σιρήγγιο. Και σε αυτή την περίπτωση να ξέρουν οι ασθενείς ότι πλέον αντιμετωπίζονται όλα τα σιρήγγια. Να μην φοβούνται
ότι θα καταστραφεί η περιοχή ή θα μείνουν ανάπηροι με ακράτεια. Mm-hmm. Να ξέρουν ότι υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται και δίνουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Τεράστια εξέλιξη και η προκτολογία λοιπόν και όλες αυτές τις θεραπείες, γιατί παλαιότερα ακούγαμε διάφορα πράγματα, ενώ τώρα υπάρχουν λύσεις, όπως είπατε και εσείς. Η προκτολογία και το έντερο, μπορώ να σας πω ότι ήταν αρκετά παραμελημένα για πολλά πολλά χρόνια. Το ευτύχημα είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες αρκετά κέντρα, πολύ εξελιγμένα κέντρα και δυνατά στον κόσμο ασχολούνται με το έντερο και τον προκτό. Mm-hmm. Οπότε έχουμε συνέχεια καινούριες ανακοινώσεις και ευρήματα mm-hmm. πάνω για τη λειτουργία του έντερου και του προκτού που είναι πολύ σημαντικά. Ωραία, πάμε να γυρίσουμε λίγο τη σελίδα μας, όχι πολύ μακριά, πάλι στο θέμα της προκτολογίας, να μιλήσουμε όμως για την κύστη του κόκκιγα. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι? Η κύστη του κόκκιγα είναι μια φλεγμονή κάτω από το δέρμα μας στην περιοχή του, αυτό που λέμε κόκκιγα, στην ουρίτσα. Συνήθως ο ασθενής ξεκινάει να νιώθει στην περιοχή ή κάποιο πόνο όταν κάθεται ή να νιώθει ότι τρέχει λίγο υγρό. Mm-hmm. Κάποιες περιπτώσεις ο πόνος μπορεί να είναι πολύ έντονος γιατί δημιουργείται απόστημα. Άρα τι είναι? Ένα τούνελ και αυτό κάτω από το δέρμα μας στην περιοχή της ουράς. Ποια είναι τα συμπτώματα? Δημιουργείται από μόνο του. Δεν ξέρουμε πώς δημιουργείται, είπαμε. Τα συμπτώματα είναι πόνος και εκροή δίσος μου υγρού. Λερώνεται ως όρουχό του ξαφνικά. Αλλά μυρίζει κιόλας όπως. Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε πώς δημιουργείται, αλλά το σπουδαίο είναι ότι ξέρουμε πλέον να το αντιμετωπίσουμε εύκολα. Επίσης, εδώ έχουμε την κλασική τεχνική, η οποία είναι η αφαίρεση της κύστης, η οποία είναι αρκετά επώδυνη για τον ασθενή. Οι αλλαγές του τραύματος μετά το χειρουργείο, το πρώτο διάστημα, τις πρώτες 10 ημέρες, 15, είναι πολύ επώδυνες. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλοί ασθενείς, έχοντας ξανά στο νου τους, από φίλους τους, τι είχαν αντιμετωπίσει και πόσο πόνεσαν, με δύσκολη επούλωση να περνάνε 2 και 3 μήνες, mm-hmm. αποφεύγουν ξανά το γιατρό. Αποφεύγουν να πηγαίνουν να δώσουν λύση. Το αφήνουν και λένε θα δούμε, περιμένουμε. Είναι λάθος. Και εδώ η κύστη του κόκκιγα δεν παραμένει σταθερή. Εξελίσσεται. Μια κύστη που εφέτος μπορεί να είναι, να έχει μέγεθος ή διάμετρο 1 εκατοστό, σίγουρα μετά από 1-2 χρόνια θα είναι πολύ μεγαλύτερη, θα επεκταθεί και ταυτόχρονα θα κάνει σιρίγγια. Άρα θα επεκταθεί, θα πάει μακριά από το σημείο. Τότε έχουμε μυχίστη με σιρίγγια. Η αντιμετώπιση της είναι πάντοτε πιο δύσκολη. Το ευχάριστο είναι πλέον, θα πρέπει να δούμε, να πούμε στους τηλεθεατές, ότι η χύση του κόκκιγα μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς χειρουργείο, δηλαδή χωρίς εκτομή. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται πλέον να αφαιρέσουμε την κύστη. Με το λέιζερ που αντιμετωπίζουμε τα σιρίγγια του προκτού, κάνοντας την ίδια εφαρμογή πλέον και στις κύσεις του κόκκιγας, δίνουμε λύση πολύ εύκολη και οριστική. Άρα με το ίδιο λέιζερ επεκτείναμε την εφαρμογή του και στην κύση του κόκκιγα. Γιατί όπως σας είπα, η δομή είναι περίπου ίδια. Το αποτέλεσμα που έχουμε στην κύση του κόκκιγα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι έχουμε στα σιρίγγια του προκτού. Mm-hmm. Και είναι απόλυτα λογικό, γιατί εδώ έχουμε ένα σιρίγγιο το οποίο είναι μακριά από την περιοχή του προκτού, δεν επιμολύνεται εύκολα, ενώ στην πρώτη περίπτωση στα σιρίγγια του εντέρου είναι σιρίγγια τα οποία επικοινωνούν με το έντερο και έχουν μια τροφοδοσία μόνιμη με μικρόβια του εντέρου. Οπότε η εφαρμογή αυτή επίσης είναι την τελευταία πενταετία σε πάρα πολλά περιστατικά, άρα πλέον μπορούμε με άνεση να πούμε ότι αυτή η τεχνική έχει εύκολο, οριστικό, εύκολο αποτέλεσμα για τον ασθενή. Οι ασθενείς έρχονται και φεύγουν χωρίς να καταλάβουν τίποτα. Γίνεται με τοπική αναισθησία. Την ίδια μέρα? Την ίδια μέρα. Έρχονται 10 η ώρα, φεύγουν 12. Φεύγουν από το νοσοκομείο και συνεχίζουν κανονικά όλες τις δραστηριότητες. Λέω στους νεαρούς, έρχεστε με μηχανάκι και φεύγετε με μηχανάκι. Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι άμεσο? Προτιμάω να μην έρθω με μηχανάκι. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι άμεσο το αποτέλεσμα. Το σημαντικό είναι ότι ο ασθενής φεύγει από το γιατρό mm-hmm. χωρίς πληγή, χωρίς τραύματα, με μια μικρή τρυπούλα, χωρίς να χρειάζεται. Αυτή η πληγή μετά? Χωρίς να χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι, αλλά φεύγει σπίτι του και χρειάζεται να κάνει μόνο ένα μπάνιο την ημέρα. Εμείς πάμε, κάνει έτσι η θεραπεία έχει σκοπό να καταστρέψει επίσης το εσωτερικό τείχομα, να καθαρίσει πολύ καλά την κύστη, από ξένα σώματα, τρίχες συνήθως βρίσκουμε, και ταυτόχρονα να καταστρέψει όλο το τείχομα. Αυτό πετυχαίνω με το λέιζερ. Καταστρέφοντας το τείχομα εσωτερικά, έρχεται σιγά σιγά και συρρυκνώνεται. Η επούλωση περίπου γίνεται στο μήνα. Mm-hmm. Θα εκρίνει υγρό τις πρώτες μέρες αρκετό, το οποίο πλέον δεν είναι αυτό το ποιόδες υγρό που είχαμε στην αρχή, γιατί πλέον η περιοχή δεν είναι συμπτική, δεν έχει μικρόβια, έχει καθαρίσει με το λέιζερ, mm-hmm. αλλά θα εκρίνει υγρά, σιγά σιγά θα μειώνονται και το κλείσμα θα είναι εσωτερικά της κύστης προς τα έξω. Γεμίζει πρώτα η κυστούλα μέσα και έρχεται και κλείνει μέχρι έξω.
Λοιπόν, τεράστια τα πλεονεκτήματα, να τονίσουμε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα. Η θεραπεία της χύσης με λέιζερ δεν είναι απλά ότι έχει πλεονεκτήματα. Δεν συγκρίνεται με την αφαίρεση της χύσης. Η μία είναι πολύ επώδυνη, η επούλωση είναι, παίρνει πολύ χρόνο, μας βγάζει από το πρόγραμμά μας για αρκετές μέρες, δεν μπορούμε να ξαπλώσουμε καν στο κρεβάτι μας. Είμαστε μόνιμα μπρούμητα. Mm-hmm. Η άλλη τεχνική είναι τελείως ανώδυνη, πολύ σύντομη εφαρμογή της, χωρίς καμία επιπλοκή και το οριστικό αποτέλεσμα πολύ καλύτερο. Υποτροπές στην αφαίρεση της χύσης 10 με 15% στην κλασική αφαίρεση, mm-hmm. υποτροπές τουλάχιστον μέχρι τώρα, στην πενταετία, με τη θεραπεία του λέιζερ είναι 2 με 3%. Τεράστια. Άρα τα πλεονεκτήματα είναι σημαντικά και όλα είναι ώρα υπέρ του λέιζερ. Τώρα βλέπουμε όλο και περισσότερο η ειδικότητα του προκτολόγου έχει γίνει πολύ σημαντική. Έτσι είναι και στην Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ήταν πριν χρόνια σημαντική. Το ευτύχημα είναι ότι πάλι καλά. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί συνάδελφοι πλέον mm-hmm. ασχολούνται εντατικά με την περιοχή και αποκλειστικά με την περιοχή. Όπως είπατε, τα 6.000 ή όσα περιστατικά γίνονται όταν ασχολείσαι μόνο με ένα αντικείμενο. Mm-hmm. Αυτό βοηθάει και τον γιατρό και τον ασθενή. Τα αποτελέσματα που είχα εγώ προσωπικά πριν 15 χρόνια δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχω σήμερα. Μάλιστα. Κλείνοντας, τι θα θέλετε να. Τι συμβουλές θα θέλετε να δώσετε στους τηλεθεατές? Θα ήθελα να πω ότι η αιμορροιδοπάθεια, τα σιρίνια, η χύση του κότιγα είναι παθήσεις οι οποίες δεν είναι επικίνδυνες, αλλά μας αλλοιώνουν την ποιότητα ζωής. Μας ταλαιπωρούν καθημερινά. Είναι λάθος να τα αφήνουμε να συμβαίνει αυτό, γιατί πλέον οι λύσεις και οι θεραπείες που έχουμε είναι ανώδυνες και πολύ αποτελεσματικές. Άρα είναι κρίμα να κάθονται να υπομένουν και να στην ταλαιπωρία. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να ζήσουν μια άλλη ζωή. Αρκετοί ασθενείς μου λένε, γιατρέ, ξαναγεννήθηκα. Και αυτό για μένα είναι το καλύτερο δώρο. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παπά, Λυκυβιάδης Παπάς, που ήρθατε στην εκπομπή μας, προκτολόγος, να μας εξηγήσετε όλες αυτές τις παθήσεις και τις λύσεις πάνω απ' όλα, τις ανώδυνες λύσεις. Έτσι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθείτε πιστά εδώ στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς. Face to Face. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κρυσταλλοθεραπεία. Καλεσμένη έχουμε την ηθοποιό και μοντέλο, την Αναστασία Τσιλιμπίου. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Πολύ καλά. Έχετε να μας μιλήσετε για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Το πρόγραμμά σας είναι γεμάτο στρες, γεμάτο άγχος, όλα αυτά που βιώνει ο κάθε άνθρωπος φυσικά. Αλλά μία ηθοποιός έχει πολύ περισσότερο, έτσι είναι? Ναι, εννοείται. Και όπως γνωρίζετε, από 8 χρονών ασχολούμαι με αυτό το χώρο και όσο μεγαλώνω, οι απαιτήσεις και το άγχος μεγαλώνουν. Γι' αυτό και εγώ γνώριζα για την κρυσταλλοθεραπεία και επέλεξα να τη δοκιμάσω και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί από τότε βοήθησε πολύ το άγχος μου να εξαλειφθεί. Φυσικά, είδαμε ότι επίσης πολλές εκφράσεις πρέπει να πάρετε με το πρόσωπό σας, χαμόγελο, κλάμα. Όλες αυτές οι εκφράσεις δημιουργούν και μία ένταση σε όλο το σώμα. Από πού προέρχεται το Crystal Bed? Κάζατε Ντομινάκιο Αμπατζιάνια της Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής στη Βραζιλία είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey που του έχει πάρει συνέντευξη. Ο John of God χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας. Κάποιος από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι όμως αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια των κρυστάλλων quartz, τα οποία είναι εξαιρετικής ποιότητας κοντά στη σπηλιά της Αμπατζιάνια της Βραζιλίας, που συνεχίζουν όμως να δρούνε σαν μια ενιαία μονάδα μέσα από το φως που διαθλάται, μέσα από τα ειδικά χρωματικά φίλτρα που πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο. Τώρα, ο θεραπευόμενος βρίσκεται ξαπλωμένος κάτω και έτσι γίνεται η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Συνδυάζει χρωματοθεραπεία και φωτοθεραπεία, τα οποία διαθλάται δέσμες φωτός μέσα από τους κρυστάλλους. Έτσι, εσείς πώς νιώσατε? Ξάπλωσα και έκανα έναν βαθύ αλλά πολύ όμορφο ύπνο, γιατί βρέθηκα σε σκέψεις με τον εαυτό μου, έφτασα σε σκέψεις που ούτε εγώ είχα κάνει ξανά και ηρέμησα και ένιωσα ένα έντονο όμορφο συνέστημα στο θυροειδή μου και στην καρδιά μου, αλλά και στο στομάχι μου. Έτσι, αυτά τα ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα τους και μέσα έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Τώρα, άραγε έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα. Αυτό μας δίνει το Crystal Bed και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται γρήγορα, αισθητά, μετά από μόλις λίγα λεπτά. Τώρα, να πούμε λιγάκι πώς δρά το Crystal Bed. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων
κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως αυτοί είναι μία πέτρα, ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα και έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με το χρόνο από εμάς τους ανθρώπους. Οπότε είναι και ένας πολύ καλός τρόπος επίδρασης πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Όπως εμείς οι γυναίκες μας απασχολεί πολύ αυτό το θέμα, και άντρες, έτσι δεν είναι? Εσείς είστε πολύ νέα φυσικά, κυρία Τσιλιμπίου, αλλά μετά από κάποια χρόνια θα φαινόσαστε ακόμα πιο fresh και ακόμα πιο ζωντανοί. Λοιπόν, συντονίζουν τη δομή του νερού μας όλα αυτά μέσα στο κύτταρα, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυτταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συναδρίες, τα αποτελέσματα μονιμοποιούνται. Τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, των κρυστάλλων, τα οποία μπαίνουν και στα τσάκρα μας. Γι' αυτό είπατε κι εσείς, αισθανθήκατε μια ζεστασιά. Πώς αισθανθήκατε για το θυροειδή? Ένιωσα σαν κάτι να με ακουμπάει, κάτι, ένα όμορφο συνέστημα ένιωσα, και ένιωσα πάρα πολύ ανακουφισμένη ύστερα από τη θεραπεία. Έτσι, γιατί γίνεται αυτή η εξισορρόπηση της παραγωγής διαχείρισης ορμονών, βελτίωση λειτουργίας της συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού μας. Επιγραμματικά θα πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε πάρα πολύ. Πιο βαθύ ύπνο, βελτίωση στην πίεση της καρδιάς, βελτίωση στις δυσλειτουργίες του πεπτικού συστήματος. Είχατε και πρόβλημα με το στομάχι σας, έτσι δεν είναι? Ναι. Σας βοήθησε εκεί? Ναι, πάρα πολύ. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, ένιωθα πολύ καλύτερα. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η βελτίωση του ανοσιοποιητικού με τα 7 τσάκρα είναι αυτά που επιδρούν σε όλους τους τομείς του οργανισμού μας. Το νευρικό σύστημα τώρα ενεργοποιείται, ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος, και υπάρχει μια βαθιά χαλάρωση όλου του νευρικού συστήματος. Γίνεται μια εξισορρόπηση και έτσι τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα, και επειδή βελτιώνει τη μνήμη, θυμόμαστε τα όνειρά μας. Επίσης, ξυπνάμε πολύ πιο εύκολα την επόμενη μέρα. Έτσι δεν είναι? Και εσείς ξυπνήσατε πολύ καλύτερα? Ναι, το πρωινό ξυπνήμα είναι πολύ δύσκολο για μένα, αλλά την επόμενη μέρα ήταν ακόμη και πιο ευχάριστο να ξυπνήσω και ένιωθα ξεκούραστη και είχα πολύ ενέργεια θετική. Πολύ καλό αυτό, γιατί ο συντονισμός, όπως είπαμε, των εγκεφαλικών κυμάτων για πιο βαθύ ύπνο είναι μια διαδικασία φυσική. Οπότε αυτό που πετυχαίνουμε είναι μια θεραπεία η οποία φτάνει μέχρι και το πυρήνα του DNA μας. Έτσι, δεν ήταν? Ναι. Και για εσάς η εμπειρία? Ναι, μάλιστα την επόμενη μέρα είχα όλο θετικές σκέψεις και θετική ενέργεια, και ό,τι αρνητικό δεχόμουν από τους γύρω μου, το δεχόμουν και το αντιμετώπιζα πάρα πολύ ήρεμα και χαλαρά. Σωστά. Οπότε βελτιώνει όχι μόνο τη μνήμη, αντιγύρανση, θυροειδή, καρδιά, όλα αυτά τα ενεργειακά 7 τσάκρα, τα οποία όταν μπλοκάρουν και πιέζουν τον οργανισμό, δημιουργούνται έτσι και οι παθήσεις. Ναι. Σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο που ήρθατε στην εκπομπή face to face και μας μιλήσατε για την κρυσταλλοθεραπεία. Και εσείς, ό,τι ερωτήσεις έχετε, μπορείτε να πάρετε την εκπομπή μας. Γεια σας από εμάς.